Σταμάκη. Όμα, τον καταλαβαίνεις. Ο κύριε Μισοδίδη. Ωρε, πούστε. Να πω τσι κάνε πέντε, πέτσε. Ωρε, πούστε, μόγους πέντε. Ναι, μου δίνεσαι, δίνεσαι όμως τα δάκρυα, παιδί. Τα δάκρυα, παιδί. Έτρωσα, ως τάκ, μόνο παιδί. Να σκάψω και να πω. Έξε!
Ο Άρης Παλίους Κιλιτσίου έκοψε βαθμούς από την Νίκη Αγκαθιάς. Ένα είναι τελικό σκορ. Μαζί μου έχω τον παίκτη προπονητή της ομάδας του Άρη Παλίους Κιλιτσίου, τον Κώστα Μουτζίλα. Κώστα, σήμερα η τακτική ήταν που σας κερδίσατε τον βαθμό. Εξ αρχής είχαμε σχεδιάσει αυτό το πλάνο. Να κλείσουμε την Νίκη Αγκαθιάς και να βγαίνουμε στην κόντρα επίθεση. Το πλάνο αυτό το τηρήσαμε, θεωρώ, πάρα πολύ καλά. Και μπορούσαμε να κλέψουμε και την νίκη. Αλλά μια αδράνεια στα τελευταία λεπτά μας τύχησε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αλλά και πάλι είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα παιδιά και είναι σημαντικός ο βαθμός. Πάντως βλέπω ότι εκτός έδρας και στον Άρη Παλιοχωρίο που σας παρακολούθησα, η ίδια τακτική, σφιχτή άμυνα με αντιπιθέσεις, αυτή αποδίδει εκτός έδρας. Αποδίδει τα μέγιστα. Το πλάνο αυτό το έχουμε δουλέψει και πιστεύω ότι. Και μέσα στην έδρα μας πρέπει να πάρουμε νίκες ώστε να ξεφύγουμε από αυτές τις θέσεις που δεν μας αξίζει να είμαστε τόσο χαμηλά. Σίγουρα αυτό κατάλαβα και εγώ. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλά. Και τα λέμε με υγεία. Μα
μαζί μας ο Δημήτρης Σαμαράς, ο προπονητής της Νίκης Αγκαθιάς. Σήμερα, Δημήτρη, η ομάδα σκόνταψε, παρόλο που έκανε μεγάλο διπλό την περασμένη αγωνιστική μέσα στη Βεργίνα. Σήμερα δεν τα κατάφερε απέναντι στον Άρη Παλαιού Κηλισσίου, που έμεινε στο τέλος και με 10 παίκτες. Χάσατε ευκαιρίες. Πώς είδες το παιχνίδι? Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι θεωρητικά εύκολο για μας. Τους είχαμε από το πρώτο λεπτό μέσα στην περιοχή. Έξι μεγάλη περιοχή συνεχώς παίζανε με γιόμες και με δύο εξήματα. Ευχαριστημένος είμαι από την απόδοση της ομάδος. Εντάξει, δεν είμαι από το αποτέλεσμα. Ήμασταν άτυχοι, δεν μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και στο 94 στο 1-1 χάσαμε πάλι τετατέτ. Θα μπορούσατε και στο τέλος πράγματι να γυρίσετε το παιχνίδι, αλλά ένα ημίχρονο θα λέγαμε σπαταλήθηκε άσκοπα. Ας πούμε. Και στο πρώτο ημίχρονο που κάναμε τρεις φάσεις πάνω στη γραμμή, αντί να τη βάλουμε την μπάλα στα αλήθεια, τη στείλαμε στον αντίπαλο. Είχαμε ένα δοκάρι, είχαμε ένα τετατέτα το Ματσούκα. Δεν μπήκε η μπάλα στα αλήθεια, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Πιέσαμε στο δεύτερο. Δεχτήκαμε ένα γκολ από πλάγια. Άσχολο γκολ. Ένα γκολ που είχε πολύ δώσει τύχης. Ο τροματοφύλακας δεν ήταν στη θέση του. Μεγάλο λάθος. Δεν το ρίχνουμε όμως ευθύνες. Εντάξει, δεν φταίει για το αποτέλεσμα του τροματοφύλακας. Αυτά και τα λάθη στο πρόγραμμα είναι. Από τώρα και στο εξής, έχει την επόμενη αγωνιστική ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα του Μακεδονικού Πλατάνου. Πώς το βλέπεις με μια πρώτη ματιά? Εντάξει, παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε πει ότι θέλουμε να κυνηγήσουμε την άνοδο. Πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα δούμε στο τέλος τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή. Ακριβώς. Ένας μαραθώνιος είναι το πρωτάθλημα. Όλοι χάνουν βαθμούς, όλοι κερδίζουν. Σίγουρα. Εντάξει, ο Παλαιός είχε μια πολύ καλή ομάδα, έμπειρη ομάδα που ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο, αλλά έχουμε πει πέσανε όλοι αμυντικά. Πολύ δύσκολη ομάδα, αλλά ακριβώς. Πολύ αμυντικά. Ακριβώς. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Ευχαριστώ πολύ. Και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ.